Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το θέμα της σημερινής εκπομπής είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Είναι η τόνη και ο τονισμός. Θα δούμε λοιπόν τη σημαντικότατη λειτουργία των τόνων της ελληνικής γλώσσης και ως προς την ενδυνάμωση του εγκεφάλου, αλλά και ως προς την διατήρηση της μουσικότητας της γλώσσας. Να πούμε λοιπόν καταρχάς ότι η γλώσσα είναι ένα οπτικό, ακουστικό και κινητικό φαινόμενο, το οποίο συντονίζεται με τον εγκέφαλο και εκδηλώνεται μέσω του εγκεφάλου. Όταν λοιπόν ο εγκέφαλός μας εκτίθεται σε πολλά οπτικοακουστικά ερεθίσματα, όπως έχουμε επαναλάβει, ενδυναμώνονται μέρη του εγκεφάλου, τα οποία σε άλλη περίπτωση μένουν ανενεργά, λόγω των συνάψεων που γίνονται. Η τόνη λοιπόν είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κεφάλαιο της γλώσσας μας και βοηθούν πάρα πολύ στο να εκθέτουμε τον εγκέφαλό μας σε οπτικά αλλά και ακουστικά ρεθίσματα. Γιατί καθώς γράφουμε και χρησιμοποιούμε τους τόνους, ο εγκέφαλός μας εκτίθεται σε οπτικά ρεθίσματα. Όταν πάλι προφέρουμε σωστά τις λέξεις με τη σωστή τονικότητα, τότε εκθέτουμε τον εγκέφαλό μας σε πολύ σημαντικά ακουστικά ρεθίσματα. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν γίνονται συνάψεις στους νευρώνες του εγκεφάλου και αρχίζουν και ενεργοποιούνται πολύ πολύ σημαντικά μέρη του. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι το θέμα των τόνων, της τονικότητας του τονισμού είναι σπουδαιότατο. Και θα καταλάβουμε βέβαια γιατί το γεγονός της κατάργησης του πολυτονικού συστήματος και της καθιέρωσης του μονοτονικού, το οποίο επί της ουσίας είναι ατονικό, γιατί πάρα πολλά παιδιά πλέον έχουν σταματήσει να βάζουν τόνους, είναι καταστροφικό για το νου μας. Είναι πολύ αρνητικές οι συνέπειές τους. Και φυσικά θέλω να πω επίσης ότι τα παιδιά μας δεν ξέρουν ότι ο τόνος τον οποίο βάζουν πάνω στις λέξεις λέγεται οξία. Λένε απλά τόνο. Και όταν τους λες οξία, λένε τι είναι η οξία. Θα δούμε λοιπόν σήμερα τους τόνους αναλυτικά. Αφού πρώτα όμως κάνουμε μία εισαγωγή από αποσπάσματα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, τα οποία τα έχουμε και στον πίνακα και θα τα αναλύσουμε, για να δούμε ποια είναι η λειτουργικότητα των τόνων, πότε εφευρέθησαν οι τόνοι και όλα αυτά τα πάρα πολύ σημαντικά. Να συνεχίσω λοιπόν λέγοντας ότι οι πρόγονοί μας οι αρχαίοι Έλληνες, όπως βέβαια φαίνεται μέσα από τις επιγραφές, χρησιμοποιούσαν την κεφαλαιογραμματογραφή και φυσικά δεν χρησιμοποιούσαν τόνους. Οι τόνοι άρχισαν να χρησιμοποιούνται γύρω στο 200 π.Χ. στην Αλεξάνδρεια. Και ο πρώτος, θα λέγαμε, ο οποίος χρησιμοποίησε ένα είδος πολυτονικού συστήματος ήταν ο Αριστοφάνης, ο Βυζάντιος. Πάμε λίγο στον πίνακα να δούμε πολύ σημαντικά αποσπάσματα και να τα αναλύσουμε. Καταρχάς, έχω γράψει ένα απόσπασμα από το έργο του συγγραφέως Διονυσίου Θρακός, Τέχνη Γραμματική. Ο Διονύσιος ο Θράκς, λοιπόν, στο έργο του αυτό, γράφει τα εξής σχετικά με τους τόνους. «Τόνωσε στην απήχηση της εναρμονίου, η κατανάταση εν τη οξία, η καθομαλισμόν εν τη βαρία, η καταπερίκλαση εν τη περισπομένη». Και σε αυτό το μικρό απόσπασμα βλέπουμε τους τρεις τόνους της ελληνικής γλώσσας. Την οξία, την βαρία και την περισπομένη. Εδώ λοιπόν δίνεται ο ορισμός του τόνου. Τι εστί τόνος. Ο τόνος λοιπόν είναι απήχηση της εναρμονίου. Καταλαβαίνουμε λοιπόν απόλυτα από την αρχή κιόλας ότι ο τόνος έχει άμεση σχέση με την αρμονικότητα του λόγου. Γιατί χάρη στους τόνους έχουμε την αρμονία δηλαδή εντός των λέξεων, εντός του λόγου. Και επεξηγεί τώρα η κατανάταση εν τη οξία. Αυτή λοιπόν η αρμονική απήχηση, αυτός ο αρμονικός ήχος από που προέρχεται από τους τόνους, αναλύουμε κάθε λέξη,
Αυτή λοιπόν η αρμονία, η οποία υπάρχει μέσα στο λόγο και απηχείται από τους τόνους, προέρχεται, δημιουργείται, προκαλείται με την οξία κατανάτασιν ανατείνω το ρήμα, τείνω σημαίνει τεντώνω, απλώνω, πεκτείνω, το είδαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, από το οποίο ετυμολογήσαμε τη λέξη τόνος. Η ανάταση λοιπόν είναι το άπλωμα, η επέκταση άνω προς τα άνω και αυτό συντελείται με την οξία. Στη συνέχεια θα ετυμολογήσουμε τους τρεις τόνους και θα το πούμε και πιο αναλυτικά. Η καθομαλισμόν εν τη βαρία. Με τη βαρία λοιπόν προκαλείται ο μαλισμός καθώς η βαρία συνδέεται άμασα με την επόμενη λέξη, η οποία συνήθως είναι εγκλητική, άρα έχουμε μία ομαλοποίηση της συνεκφοράς του τονισμού και των λέξεων, και η καταπερίκλαση είναι την περισπομένη, και με την περισπομένη η περίκλαση από το ρήμα κλάω, που σημαίνει σπάω, η πρόθεση περί σημαίνει γύρω από, κλάω σημαίνει σπάω, εξού και κλάσμα και αρτοκλασία. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε ένα σπάσιμο του τόνου γύρω από και θα το δούμε πιο αναλυτικά όταν θα δούμε τη βαρία. Αυτά λοιπόν μας λέει ο Διονύσιος ο Θράξ για το τι έστειν τόνος και είναι πάρα πολύ σημαντικός αυτός ο ορισμός. Εν συνεχεία, όπως αναφέραμε πριν, ο πρώτος που θεωρείται ότι εφήβρε και είναι αληθές αυτό, ότι εφήβρε είναι είδος πολυτονικού συστήματος, είναι ο Αριστοφάνης ο Βυζάντιος. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα απόσπασμα το οποίο ακριβώς επιβεβαιώνει αυτό. Η χρόνη και η τόνη και τα πνεύματα Αριστοφάνους εκτυπώσαντος γέγονε προς τη διάκριση της αμφιβόλου λέξεως και προς το μέλος της φωνής συμβάσης και την αρμονίαν, ως ανεπάδημεν φθογκόμενη. Πολύ πολύ σημαντικό απόσπασμα, διότι δεν επισημαίνεται μόνο ότι αυτός ο οποίος εξετύπωσε το ρήμα είναι εκτυπώ, τυπώ σημαίνει σχηματίζω, διαμορφώνω. Αυτός ο οποίος λοιπόν σχημάτισε τους χρόνους, τους τόνους και τα πνεύματα και θα μείνουμε στους τόνους εδώ, είναι ο Αριστοφάνης ο Βυζάντιος. Και αυτό ακριβώς για ποιο λόγο έγινε, ποιο σκοπό εξυπηρετούσε. Αυτό λοιπόν έγινε προς διάκριση της αφιβόλου λέξεως. Για να υπάρχει διάκριση, διαχωρισμός λέξεων, οι οποίες είναι ομόηχες, ή γράφονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, με σκοπό να μην υπάρχει σύγχυση των ενιών. Διότι, ναι, μεν οι προγονείς μας χρησιμοποιούσαν την κεφαλαιογραμματογραφή και δεν χρησιμοποιούσαν τόνους και δεν είχαν ανάγκη να το κάνουν βέβαια να χρησιμοποιούν τόνους και μικρά γράμματα και ειδικά τους τόνους, διότι ήταν το νοητικό τους επίπεδο τέτοιο που θα μπορούσαν να διαβάζουν μία επιγραφή σε συνεχόμενη κεφαλαιογράμματη γραφή, τονίζοντας άψογα τις λέξεις. Ήταν τέτοιο λοιπόν το νοητικό τους επίπεδο. Και ο προγραμματισμός του κεφάλι τους εννοείται, αφού μιλούσαν με αυτόν τον τρόπο και διάβαζαν με αυτόν τον τρόπο. Ωστόσο, όταν αργότερα υπήρξε η ανάγκη να διατηρηθεί η αρμονία στο λόγο και να διατηρηθούν όλα αυτά στα οποία βοηθούν πάρα πολύ οι τόνοι, τότε οπωσδήποτε και με την εμφάνιση της μικρογραμματογραφής έπρεπε να χρησιμοποιηθούν οι τόνοι για να διαφυλαχτούν και να διατηρηθούν αυτά στα οποία, αυτά τα οποία δίδονται μέσω των τόνων, μέσω του τονισμού. Έχουμε λοιπόν πρώτο στόχο τη διάκριση της αμφιβόλου λέξεως προς το μέλος της φωνής. Μέλος είναι η μελωδία, άρα καταλαβαίνουμε ότι ο τονισμός, οι τόνοι σχετίζονται άμεσα με την μελωδία, με τον ρυθμό της φωνής, όλης της φωνής,
και την αρμονία βεβαίως, θα το δούμε αυτό και προς το τέλος της εκπομπής, ως αναπάδημεν φθεγκόμενοι, για να μπορούμε να άδουμε, άδω σημαίνει τραγουδό, εξού και άσμα ο δύο, για να μπορούμε να τραγουδούμε φθεγκόμενοι, προφέροντας τους φθόγκους, τους ήχους που βγαίνουν από τις λέξεις. Επομένως, ο στόχος δεν είναι μόνο να προφέρω ένα φθόγκο, έναν ήχο, αλλά θα πρέπει να συνδυάζω και τα γράμματα, όπως είδαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, έτσι ώστε ο συνδυασμός των φθόγκων να δίνει μια μελωδικότητα και αρμονία και να φαίνεται σαν να τραγουδάμε, διότι μην ξεχνάμε ότι η ελληνική γλώσσα είχε μουσικότητα. Αυτό βέβαια το θέμα θα το αναλύσουμε διεξοδικότατα σε μια από τις επόμενες εκπομπές, σε κάποια εκπομπή αργότερα. Πολύ λοιπόν σημαντικοί αυτοί οι τρεις οι στόχοι για την διαμόρφωση και τη δημιουργία των τόνων. Συνεχίζουμε με ένα, με συγχωρείτε, απόσπασμα από την θεωρητική γραμματική. Ο Στέφανος Κομιτάς ήταν λόγιος του 18ου αιώνα, ο οποίος λοιπόν στην θεωρητική γραμματική μας αναφέρει το εξής: «Ως περδί εμέλησε της παλαιής λέξης ευρύν, εις το μεταδιδώνε και της άλλης, δια του προφορικού λόγου των εν τη ψυχή ενιών, ούτως εμέλησεν αυτής και όπως ετι αυτε λέξεις εφωνίαν έχουσε, χάριν προξενήσουσι της ακούουσι». Να δούμε λοιπόν τι μας παραδίδεται. Όπως ακριβώς λοιπόν εμέλησε της παλαιής, φρόντισαν οι παλαιοί, οι προγονείς μας, και φυσικά όταν λέμε παλαιούς δεν εννοούμε τους αρχαίους Έλληνες του 5ου αιώνος, πάμε πάρα πολύ μακριά σε βάθος της ιστορίας, όπως έχουμε πει και σε αρχικές εκπομπές. Όπως ακριβώς λοιπόν φρόντισαν οι παλαιοί ευρύν λέξεις, να επινοήσουν, να βρουν λέξεις. Με ποιον στόχο? Εις το μεταδιδώνε και τις άλλες, για να μεταδώσουν και στους άλλους. Δια του προφορικού λόγου των εν την ψυχή ενιών, για να μεταδώσουν λοιπόν και στους άλλους μέσω του προφορικού λόγου τις έννοιες που διαμορφώνονται μέσα στην ψυχή, και εξηγούμε εδώ έννοιες μέσα στην ψυχή, που σημαίνει ότι εδώ γίνεται αναφορά στην ψυχή η οποία νοεί, στην νοούσα ψυχή. Εδώ βέβαια πάμε στη φιλοσοφία του Πλάτωνος, αλλά δεν είναι της παρούσης. Ούτως έτσι εμέλησεν αυτής, φρόντισαν αυτοί, μέλο και δοτική σημαίνει φροντίζω, και όπως ετι αυτε λέξεις εφωνίαν έχουσε, και πώς αυτές οι λέξεις έχοντας εφωνία, συμφωνεί, καλή φωνή, καλόν ήχο, πάλι το επίρρημα χάριν προξενήσουσι της ακούουσι, θα προκαλέσουν ευχαρίστηση σε αυτές που τους ακούν. Άρα, ο στόχος της επινόησης των λέξεων είναι να μεταδώσουν οι άνθρωποι με τον προφορικό λόγο τις έννοιες που δημιουργούνται μέσα στην ψυχή τους. Φρόντισαν όμως οι παλαιοί, οι πανάρχαιοι προγονείς μας, πώς αυτές οι λέξεις να έχουν και φωνία και να προκαλούν ευχαρίστηση σε αυτούς που τις ακούν. Ο στόχος λοιπόν δεν είναι μόνο η επικοινωνία σε ένα τυπικό επίπεδο. Ο στόχος είναι μέσα από το λόγο να προκληθεί η αφωνία, η χάρις,
η αρμονία, η μελωδία που φέρνει αρμονία, όπως έχουμε επαναλάβει, νοητική και ψυχική και ακολούθως σωματική. Πόσο σημαντικά αποσπάσματα και πώς πάλι συνειδητοποιούμε για ακόμα μία φορά ότι τίποτα τυχαίο δεν δημιούργησαν οι πρόγονοί μας και ότι κάθε τι είχε σαν στόχο την σωματική, νοητική και ψυχική ευεξία του ανθρώπου. Συνεχίζοντας λοιπόν και ξεκινώντας από την αρχή, βήμα-βήμα με τους τόνους μας, θα πούμε ότι σε κάθε λέξη μία συλλαβή τονίζεται πιο ισχυρά από τις άλλες συλλαβές. Στο φωνήν λοιπόν αυτής της συλλαβής τοποθετούμε ένα από τα τρία σημεία τα οποία ονομάζονται τόνοι. Οι τόνοι είναι τρεις. Η οξία, η βαρία και η οξυβαρία ή αλλιώς περισπωμένη. Η οξία τοποθετείται στην λίγουσα και στην περίπτωση αυτή η λέξη λέγεται οξύτονος. Αν τοποθετείτε στην παραλίγουσα λέγεται παροξύτονος λέξης και αν τοποθετείτε στην προπαραλίγουσα λέγεται προπαροξύτονος λέξης. Όπως τα μαθαίνουμε στη γραμματική της Νέας Ελληνικής και τα παιδιά μας, οξύτονοι, παροξύτονοι και προπαροξύτονοι. Και θέλω εδώ να κάνω πάλι μια μικρή παρένθεση. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν και κατηδίαν ή σε προσωπικά μηνύματα μου λέτε ότι παρακολουθώντας τις εκπομπές βάζετε και τα παιδιά σας, προτρέπετε και τα παιδιά σας να τις παρακολουθούν, τους εξηγείτε και στην προηγούμενη εκπομπή το θέμα σχετικά με τις λέξεις, τις συλλαβές και τις προτάσεις, το καθένα να μπει σε μία σειρά μέσα στο μυαλό μας και να το κατανοήσουμε. Τα παιδιά σημειώνουν, κατανοούν, γράφουν. Χαίρομαι πάρα πολύ και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό και εγώ. Κλείνει η παρένθεση. Ως προς την περισπωμένη τώρα να πούμε ότι η λέξη η οποία περισπάται στην λίγουσα λέγεται περισπωμένη ή στην παραλίγουσα προπερισπωμένη. Η βαρία τίθεται στο τέλος μιας λέξεως, η οποία είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επόμενη λέξη, η οποία είναι κυρίως εγκλητική. Τονίζω λοιπόν μία λέξη στην γραφή, σημαίνει ότι τοποθετώ τον κατάλληλο τόνο πάνω στην τονιζωμένη συλλαβή, ενώ τονίζω στην προφορά, σημαίνει ότι δίνω έμφαση ως προς την τονικότητα σε μία συγκεκριμένη συλλαβή της λέξεως. Επανερχόμαστε στον πίνακα για να ετυμολογήσουμε λέξεις, να ετυμολογήσουμε τους τόνους και να δούμε πόσο σημαντική είναι και στην προφορά. Οι λέξεις τόνος λοιπόν προέρχεται από το ρήμα τίνο, που σημαίνει τεντώνω, επεκτείνω, απλώνω. Επομένως, ο τόνος είναι η ανύψωση, η επέκταση της φωνής. Οι τόνοι είναι τρεις. Η οξία. Η οξία είναι το θηλυκό του επιθέτου οξής. Είναι λοιπόν ο οξής, η οξία, το θηλυκό του επιθέτου και το ουδέτερο είναι το οξύ. Ο οξύς είναι ο έντονος, ο διαπεραστικός, ο δυνατός. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η συλλαβή η οποία παίρνει οξία προφέρεται με ανυψωμένη τη φωνή και πάμε στο προηγούμενο απόσπασμα. Η κατανάταση είναι τη οξία, ανάταση, ανατείνω, ύψωση της φωνής, υψώνουμε τη φωνή και βέβαια η οξία
είναι αυτή. Έχει αυτή την κλίση, ο τόνος, οξία. Ο επόμενος τόνος είναι η βαρία. Και πάλι βαρία είναι το θηλυκό, το επιθέτου, ο βαρύς, η βαρία, το βαρύ. Η βαρία τίθεται στην λίγουσα μιας λέξεως. Μόνο στην λίγουσα μπορεί να μπει η βαρία. Εκτός, αν ακολουθεί εγκλητική λέξη, θα δούμε αργότερα στην εκπομπή, στη διάρκεια της εκπομπής, τι γίνεται με τον τονισμό όταν έχουμε εγκλητική λέξη. Γι' αυτό, προς εξοικονόμηση χρόνου, έχω γράψει εγκλητικές λέξεις και τι γίνεται με τον τόνο τους. Είναι πολύ σημαντικός ο τονισμός. Πολλοί μου ζητάτε να εξηγήσω το φαινόμενο του τονισμού όταν ακολουθεί εγκλητική λέξη. Η βαρία, λοιπόν, μπαίνει στο τέλος της λέξης, στη λίγουσα, εκτός και αν ακολουθεί η εγκλητική λέξη, οπότε ο τόνος ανεβαίνει και μετατρέπεται σε οξία, ή όταν ακολουθεί ισχυρό σημείο στίξης, τότε η βαρία μετατρέπεται σε οξία. Μπορεί δηλαδή μια λέξη να τονίζεται στη λίγουσα, αλλά αντί για βαρία, εμείς θα βάλουμε οξία όταν ακολουθεί ισχυρό σημείο στίξης. Η βαρία έχει αυτή την φορά, αυτή την κλίση. Αυτή είναι η βαρία. Και ονομάζεται βαρία βέβαια, γιατί όταν προφέρω μια λέξη που τονίζεται στη λίγουσα και παίρνει βαρία, ο τόνος κατεβαίνει κάτω, δηλαδή σαν να έλκεται από ένα βάρος. Αλλιώς λοιπόν προφέρουμε μια συλλαβή η οποία οξύνεται και αλλιώς προφέρουμε μια συλλαβή η οποία τονίζεται με βαρία. Όταν τονίζω με οξία θα πρέπει να ανεβάσω τον τόνο. Ο τόνος είναι οξύς, είναι διαπεραστικός, είναι έντονος. Όταν όμως τονίζω μια λέξη με βαρία, εκεί θα πρέπει να κατεβάσω τον τόνο σαν βάρος και είναι εκπληκτικό το πόσο όμορφα ακούγεται μια λέξη όταν τονίζεται σωστά. Γιατί εμείς τις τονίζουμε με έναν τρόπο ο οποίος ακούγεται πολύ επίπεδος, δηλαδή η λέξη δεν έχει καμία διαφοροποίηση. Χάνει όλη την ομορφιά και τη διαφορετικότητά της. Δηλαδή, αν τη λέξη Θεός, εμείς στα ελληνικά λέμε Θεός, κανονικά δεν είναι Θεός, εγώ θα προφέρω τώρα, όχι με βάση την προφορά του ε και του όμικρου κανονικά, θα προφέρω μόνο την βαρία. Δεν θα πρέπει να πω Θεός, που λέμε σήμερα, γιατί είναι σαν να βάζω οξία. Θα πρέπει να πω όταν οφείλουμε να βάλουμε τη βαρία, στην περίπτωση που πρέπει, θα πρέπει να πω Θεός. Δηλαδή να κατεβάσω σαν βάρος. Και να γράψουμε μία λέξη. Εδώ λοιπόν έχουμε τη λέξη άγγελος, για παράδειγμα, και θα βάλω την οξία με αυτή την φορά. Ενώ όταν θα γράψω Θεός, θα πρέπει να βάλω την βαρία με αυτή την φορά. Ο επόμενος τόνος μας είναι η οξυβαρία. Ή αλλιώς περισπωμένη. Ονομάζεται οξυβαρία, γιατί ουσιαστικά πρόκειται για δύο τόνους. Είναι η οξία και η βαρία μαζί που τίθεται πάνω σε μία συλλαβή. Και λέγεται αλλιώς περισπωμένη, θα ετυμολογήσω τη λέξη περισπωμένη και μετά θα γράψω δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα για να καταλάβουμε ακριβώς αυτά που λέμε. Η περισπωμένη αποτελείται ως σύνθετη λέξη από την πρόθεση περί. Περί σημαίνει γύρω από και το ρήμα σπάω. Εμείς είδαμε πριν στο απόσπασμα
η καταπερίκλαση εν τη περισπωμένη, πάλι το περικλάω και το περισπάω είναι συνώνυμα. Γιατί λέγεται περισπωμένη? Γιατί σπάει γύρω από. Και φυσικά ο τόνος παίρνει πάνω από το φωνήεν. Να δούμε λοιπόν ένα παράδειγμα. Έχουμε τη λέξη κήπος. Εμείς έχουμε συνηθίσει να βάζουμε την περισπωμένη έτσι και εδώ βέβαια λειτουργεί ένας συγκεκριμένος κανόνας τονισμού που θα δούμε στη συνέχεια. Αν θυμηθούμε τα όσα έχει γράψει ο Διονύσος Ολυκαρνασεύς στο περισυνθέσεως ονομάτων, θα θυμηθούμε ότι το ήτα κατά την προφορά του ακούγεται σαν έψιλον, σαν δύο έψιλον, καθότι είναι μακρό. Έχουμε το έψιλον σε δύο χρόνους. Αν λοιπόν το γράψουμε κατά αυτόν τον τρόπο, δηλαδή βάση της προφοράς, βάλω τα δύο έψιλον όπως ακούγεται το ήτα. Τότε, επειδή μακρόχρονη συλλαβή περισπάται μπροστά από βραχύχρονη συλλαβή, πρέπει να βάλω περισπωμένη. Πώς θα μπει στην προκειμένη περίπτωση? Στο πρώτο φωνήεν θα βάλω οξία. Στο δεύτερο όμως θα πρέπει να βάλω βαρία. Βλέποντας λοιπόν το σχήμα αυτό, οξία και βαρία, βλέπω ότι σχηματίζεται η οξυβαρία. Αλλά γιατί λέγεται περισπωμένη? Γιατί σπάει ουσιαστικά πάνω από τη συλλαβή. Και η περισπωμένη μπαίνει μόνο σε μακρόχρονο φωνήεν. Άλλο παράδειγμα, έχουμε τη λέξη χώρος. Πάλι λαμβάνοντας υπόψη μας την προφορά του ωμέγα, το οποίο είναι μακρόχρονο και αντιστοιχεί σε δύο όμικρον, για να τονίσω ορθά τη λέξη, θα πρέπει να βάλω στο πρώτο οξία, στο δεύτερο βαρία, οξυβαρία ή αλλιώς περισπωμένη. Αυτή είναι η τόνη μας. Στην προφορά τώρα θα πρέπει να τονίσω και τους δύο τόνους για να ακουστεί η ομορφιά της εκφοράς της συγκεκριμένης συλλαβής. Δηλαδή, στο πρώτο έψιλον, στη λέξη κήπος και έπος, θα πρέπει να προφέρω με οξία, δηλαδή να ανεβάσω τον τόνο της φωνής μου, ενώ στο δεύτερο φωνήεν, που παίρνει βαρία, θα πρέπει να κατεβάσω τον τόνο, σαν να ακούγεται, σαν να πέφτει ένα βάρος, να κατεβαίνει κάτω. Αυτό προκαλεί μία αρμονία και πρέπει να πω μόνο βάση των τόνων τώρα, θα το προφέρω και όχι βάση της προφοράς των φωνιέντων. Θα πρέπει να πω και έπος. Ανεβοκατεβάζω. Χώρος. Ανεβάζω, κατεβάζω τον τόνο. Πόσο όμορφα ακούγεται. Πόσα πράγματα χάνουμε πραγματικά που δεν ξέρουμε να τονίζουμε σωστά τις λέξεις μας. Λοιπόν, άρα, ας μάθουμε τους τόνους μας και προσπαθήσουμε να προφέρουμε σωστά, βάσει βέβαια της τονικότητας. Θα συνεχίσω εξηγώντας πού βάζουμε οξία και πού βάζουμε περισπωμένη. Ανάλογα με τους κανόνες τονισμού που είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικοί και μην ξεχνάμε ότι εκθέτουμε τον εγκέφαλό μας σε οπτικά και ακουστικά ερεθίσματα τονίζοντας τις λέξεις σωστά και ενδυναμώνουμε το νου μας, την νόησή μας σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πού μπαίνει λοιπόν οξία, πού τίθεται η οξία? Κάθε βραχύχρονη συλλαβή οξύνεται. Παίρνει οξία. Όπως είδαμε τη λέξη,
Ναός, το όμικρον είναι βραχύχρονο. Πάντοτε οξία λοιπόν στα βραχύχρονα. Δεύτερος κανόνας. Η προπαραλίγουσα όταν τονίζεται παίρνει πάντοτε οξία. Στη λέξη έλαφος. Τονίσουμε την προπαραλίγουσα. Στην προπαραλίγουσα θα βάλουμε οξία. Εφόσον, βέβαια, μας το επιτρέπει και η λίγουσα. Εδώ σε άλλον κανόνα που θα δούμε παρακάτω, όταν μια λέξη τονίζεται στην προπαραλίγουσα, στην ονομαστική, σε κάποιες πτώσεις ο τόνος θα πρέπει να κατέβει στην παραλίγουσα. Το δούμε στη συνέχεια. Τρίτος κανόνας. Η ασυναίρετη ονομαστική, αιτιατική και κλητική των πτωτικών, των λέξεων δηλαδή που έχουν πτώσει, πάντοτε οξύνεται, παίρνει οξία. Η ασυναίρετη, δηλαδή η συλλαβή η οποία δεν προκύπτει εξ συναιρέσεως. Συναίρεσης είναι το φαινόμενο κατά το οποίο δύο φωνήτα προφέροντος ένα. Αγαπάω, με τη συναίρεση του α και του ω προκύπτει το ω. Οι ασυναίρετες λοιπόν ονομαστική, αιτιατική και κλητική πάντα παίρνουν οξία. Επίσης, πολύ σημαντικός κανόνας, τα επιρήματα που λήγουν σε έψιλον γιώτα και γιώτα παίρνουν οξία. Να δώσουμε εδώ μερικά παραδείγματα. Έχουμε λοιπόν τα επιρήματα αμισθή. Λοιπόν, αυτολεξή. Ελληνιστή. Έχουμε και επιρήματα σε έψιλον γιώτα. Πανδημή. Πανψηφή και ούτω καθεξής. Εξαίρεση αποτελεί ο εμπρόθετος εν ακαρή. Συγγνώμη, ο εμπρόθετος σημαίνει ακαριέως. Λοιπόν, στιγμιαίως, διότι αυτός ο λεκτικός τύπος προέρχεται από το επίθετο ακαρής, με ήταν είναι τριτόκλητο επίθετο, ο ακαρής. Λοιπόν, εδώ βάζω οξία, αν υποθέσω ότι ακολουθεί και άλλη λέξη, βάζω οξία, βάζω βαρία. Αν υποθέσω ότι εδώ έχω, ας πούμε, τελεία, θα πρέπει να βάλω οξία. Ο ακαρής είναι ο σύντομος, ο βραχής, και ο τύπος ακαρή με εψιλον γιώτα είναι η δοτική του ενικού. Είναι ο ακαρής του ακαρούς, το ακαρή, έτσι κλείνεται το επίθετο. Και επειδή αυτός ο τύπος προέρχεται από τη δοτική του ενικού του επιθέτου και περισπάται, διατηρείται περισπωμένη. Αυτό είναι μία εξαίρεση. Αυτό σχετικά με το πού τίθεται η οξία. Θα συνεχίσουμε με την οξυβαρία ή αλλιώς περισπωμένη. Πού τίθεται λοιπόν η οξυβαρία ή περισπωμένη? Πρώτον, στη μακροκατάληκτο γενική και δοτική, όταν τονίζεται στη λίγουσα. Δηλαδή, έχω για παράδειγμα τη γενική του Θεού. Μακροκατάληκτος η λέξη, η γενική, ο Θεός του Θεού, δηλαδή λίγη σε μακρόχρονοφωνίεν. Και να θυμίσουμε ότι εκτός του ήτα και του ωμέγα, που είναι μακρόχρονα, και οι δίφθονγοι θεωρούνται μακρόχρονες, εκτός από το αλφα γιώτα και το όμικρον γιώτα, που στο τέλος κλητής λέξης θεωρούνται βραχύχρονα. Εδώ λοιπόν έχω μία λέξη που είναι μακροκατάληκτος, λίγη δηλαδή σε μακρόχρονο φωνίεν, είναι σε γενική πτώση, θα πάρει περισπωμένη, όπως και η δοτική. Η μακροκατάληκτος δοτική, όταν βέβαια τονίζεται στη λίγουσα, θα πάρει
περισπωμένη και στο πληθυντικό των θεών της θεής. Δεύτερη περίπτωση, στην λίγουσα, η οποία προέρχεται από συνέρεση φωνιέντων, θα τεθεί πάλι περισπωμένη. Παράδειγμα, Αθηναία, το ε και το α συνερούνται σε α, Αθηνά, επειδή λοιπόν αυτή η συλλαβή προέρχεται και είναι στη λίγουσα, προέρχεται από συνέρεση, θα πάρει περισπωμένη, θα λάβει τον τόνο περισπωμένη, όπως επίσης Ερμαίας με συνέρεση Ερμής, τονιζωμένη λίγουσα, η οποία προέρχεται από συνέρεση και αυτή περισπάται. Επίσης, κάθε λέξη η οποία λύγει στις διφθόγκους. Αυτές, για παράδειγμα, θα γράψω την κλητική «Ο Ναύ», «Ο Βασιλεύ» και το επίρρημα «Πανταχού». Λοιπόν, αυτές οι λέξεις λίγουν σε αυτές τις διφθόγκους, λαμβάνουν περισπωμένη. Η ναύς της νεός, το πλοίον, κλητική ο ναύ, ο βασιλεύς του βασιλέως, κλητική ο βασιλεύ και ένα παράδειγμα με το ου το οποίο περισπάται στο επίρρημα πανταχού. Επίσης, περισπώνται όλα τα επιρρήματα που λήγουν σε ως με ωμέγα. Καλός, ορθός, σαφός, πλην του καθός, το οποίο οξύνεται. Ένας ακόμα πολύ σημαντικός κανόνας τονισμού. Να επισημάνω επίσης το πολύ βασικό, ότι όταν μία λέξη τονίζεται στην παραλίγουσα, είναι δηλαδή, τονίζεται στην παραλίγουσα και είναι η παραλίγουσα μακρόχρονη, πριν την τονίσω θα πρέπει να κοιτάξω τη λίγουσα. Αν η λίγουσα είναι βραχύχρονη όπως στην προκειμένη περίπτωση, τότε ο τόνος που τίθεται πάνω στην παραλίγουσα είναι υπερισπωμένη. Αν όμως έχω τη γενική, ο κήπος γενική του κήπου, η παραλίγουσα που είναι μακρόχρονη θα πάρει οξία. Γιατί? Γιατί και η λίγουσα είναι μακρόχρονη. Άρα, μακρό προβραχαίος περισπάτε, μακρό προμακρού οξύνεται. Και μία ακόμα διευκρίνηση. Η κήπη ονομαστική πληθυντικού. Και γράφω και τον τύπο της δοτικής του πληθυντικού, επειδή είναι δευτερόκλητο το ουσιαστικό μας. Η ονομαστική είναι η κήπη και η δοτική είναι της κήπης. Το όμικρον γιώτα και το αλφα γιώτα, στο τέλος κλητής λέξεως, είπαμε ότι είναι βραχύχρονο. Λογίζεται ως βραχή. Επομένως, ισχύει ο κανόνας μακρό, προ βραχαίος, μακρόχρονη παραλίγουσα, προ βραχύχρονης λίγουσας περισπάτε. Συνδοτική όμως, το όμικρον γιώτα δεν είναι στο τέλος της λέξεως, στο τέλος της λέξεως είναι το σίγμα. Άρα εδώ αυτό λογίζεται κανονικά ως μακρό. Όπως είναι η δίφθογκος όμικρον γιώτα. Εδώ λοιπόν θα τεθεί οξία.
συνδοτική. Ένας άλλος σημαντικός κανόνας. Όταν η λίγουσα είναι μακρόχρονη, η προπαραλίγουσα δεν τονίζεται. Δηλαδή, έχουμε για παράδειγμα το ουσιαστικό έλαφος. Τονίζεται στην προπαραλίγουσα, παίρνει οξία. Η γενική, να γράψω την ονομαστική έλαφος, η γενική της ελάφου. Στη γενική θα κατέβει ο τόνος, διότι πλέον η λίγουσα εδώ δεν είναι βραχύχρονη, είναι μακρόχρονη. Και όταν η λίγουσα είναι μακρόχρονη, η προπαραλίγουσα δεν τονίζεται. Ο τόνος κατεβαίνει στην παραλίγουσα. Λέμε λοιπόν, η έλαφος, γενική και δοτική, κατεβάζω τόνο της ελάφου, τη ελάφο και μετά ανεβάζω την έλαφον, ο έλαφε. Και στον πληθυντικό ισχύει το ίδιο. Έλαφη είναι δευτερόκλητο, ουσιαστικό, των ελάφων, τες ελάφης, τας ελάφους. Κατεβάζω και στην αιτιατική πληθυντικού, γιατί είναι μακρόχρονη λίγουσα, κλητική ο έλαφη. Και αν παρακολουθήσουμε λοιπόν τα πτωτικά κατά την κλίση του στις πτώσεις, που μεταβάλλεται η κατάληξη και αλλάζει και ο τόνος και τα προφέρω σωστά, το ακουστικό αποτέλεσμα είναι εκπληκτικό. Είναι πραγματικά σαν υπάρχει μία, πώς να το πω, ενορχίστρωση. Και φαίνεται η μουσικότητα του λόγου. Επίσης να πούμε ότι στις σύνθετες λέξεις ο τόνος ανεβαίνει, αλλά δεν ξεπερνάει την λίγουσα του πρώτου συνθετικού. Αυτοί λοιπόν είναι βασικοί κανόνες τονισμού, τους οποίους είναι καλό να τους εφαρμόζουμε όταν γράφουμε αρχαία ελληνικά. Το επόμενο πολύ σημαντικό κεφάλαιο σε αυτή την περίπτωση είναι το κεφάλαιο του τονισμού των εγκλητικών λέξεων. Τι συμβαίνει με τις εγκλητικές λέξεις. Εδώ έχω γράψει ποιες είναι οι εγκλητικές λέξεις, έχω γράψει και κάποια παραδείγματα. Ας τα δούμε λοιπόν αναλυτικά. Να πούμε καταρχάς ότι εγκλητικές λέξεις είναι μονοσύλλαβες ή δυσύλλαβες λέξεις, οι οποίες προφέρονται, οι οποίες συνδέονται πάρα πολύ στενά με την επόμενη λέξη και προφέρονται σχεδόν μαζί. Αυτές είναι οι εγκλητικές λέξεις. Τώρα, ποιες θεωρούνται εγκλητικές λέξεις σύμφωνα με την γραμματική της γλώσσας μας. Πρώτα απ' όλα, η αδύναμη τύπη των προσωπικών αντωνυμιών, μη, μου, μη, με, είναι εγώ, εμού, μου, εμί, μη, εμέ, με και ούτω καθεξής, του δευτέρου προσώπου, του πρώτου προσώπου, του δευτέρου προσώπου, σου, σι, σε, ου, ή, ε. Άρα, η αδύνατη τύπη των προσωπικών αντωνυμιών θεωρούνται εγκλητικές λέξεις. Δεύτερον, όλες οι πτώσεις και των δύο αριθμών της αόριστης αντωνυμίας της, γενική τινός που σημαίνει κάποιος και τι που σημαίνει κάποιο ή κάτι. Όλες οι πτώσεις της αόριστης αντωνυμίας, λοιπόν, θεωρούνται εγκλητικές λέξεις. Της, γενική τινός, να μην τη συγχέουμε με την αντωνυμία της τίνος, που είναι ερωτηματική αντωνυμία. Λέμε, για παράδειγμα, τίνος είναι το βιβλίο, τίνος είναι αόριστη αντωνυμία, χρησιμοποιείται σε ερωτηματική αντωνυμία, χρησιμοποιείται σε ερωτηματικές προτάσεις. Αυτή είναι η της και τη γενική τινός. Τρίτη περίπτωση, η δυσύλλαβη τύπη των ρημάτων ημί και φημί. Είμαι, ισχυρίζομαι, λέω, το φημί. Τα επιρήματα που, πει, πόθεν, πώς, πει, ποτέ και τα μόρια γέτε, περ, πορ,
νυν πόνιν τι. Αυτά θεωρούνται εγκλητικές λέξεις. Ο τόνος λοιπόν στις εγκλητικές λέξεις άλλοτε χάνεται, άλλοτε ανεβαίνει. Να δούμε λοιπόν εδώ περίπτωση που ο τόνος χάνεται. Πρώτη περίπτωση. Να έχω μονοσύλλαβο ή δυσύλλαβο, εγκλητικό δυσύλλαβη, μονοσύλλαβη ή δυσύλλαβη, εγκλητική λέξη και η λέξη μου η προηγούμενη να είναι οξύτονη, δηλαδή να τονίζεται στην λίγουσα, παίρνει οξία στη λίγουσα, οπότε ο τόνος του εγκλητικού χάνεται. Ναώστης. Ή όταν η λέξη παίρνει περισπωμένη. Η λέξη πριν την εγκλητική. Τιμώσε. Ο τόνος χάνεται από την εγκλητική λέξη. Το ίδιο και στο πληθυντικό. Πλά εδώ η εγκλητική λέξη είναι δυσύλλαβη. Επίσης, σε περίπτωση που έχω λέξη παροξύτονη, που τονίζεται δηλαδή στην παραλίγουσα, με μονοσύλλαβο εγκλητικό, γέροντης. Κοιτάξτε, όταν διαβάζουμε θα πρέπει να τα διαβάζουμε σωστά. Τι εννοώ? Δεν είναι σωστό να πω γέροντης, γιατί έτσι φαίνεται σαν να τις προφέρω, σαν να είναι ξεχωριστές λέξεις. Είναι ξεχωριστές, αλλά στην προκειμένη περίπτωση λόγω των κανόνων του τονισμού πρέπει να προφερθούν μαζί. Αν πω λοιπόν γέροντης, δεν είναι ορθόν και δεν ακούγεται και ωραία. Δεν υπάρχει εφωνία. Αν πω όμως γέροντης, ακούγεται διαφορετικά. Δεν θα πω παιδεύω σε. Θα πω παιδεύω σε. Και πάλι τώρα τα προφέρω μόνο με τον τόνο και όχι με βάση της κανονικής προφοράς που έχει το κάθε φωνή. Λοιπόν, στην περίπτωση αυτή την επόμενη, ο τόνος του εγκλητικού ανεβαίνει. Εδώ έχω προπαροξύτονη λέξη, έλαφος και το εγκλητικό μου. Ο τόνος λοιπόν φεύγει από την αόριστη αντωνυμία, φεύγει και ανεβαίνει στην λίγουσα της προηγούμενης λέξης. Και φυσικά μετατρέπεται σε οξία. Εδώ δεν μπορώ να βάλω βαρία, παρόλο που μπαίνει τόνος και στην λίγουσα. Δεν θα βάλω βαρία εξαιτίας της λίγουσης. Θα βάλω οξία γιατί είναι ο τόνος του εγκλητικού που ανεβαίνει πάνω. Θα πρέπει στην πρόφορα, στην εκφορά της λέξεως να ακουστούν και οι δύο τόνοι. Έλαφος της. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτή η λέξη και η εγκλητική της προφέρονται σχεδόν μαζί. Το ίδιο και εδώ. Εδώ έχω προπερισπόμενη λέξη, δηλαδή λέξη που περισπάται στην παραλίγουσα, κήπος της μαζί. Τώρα, αν αυτό το προφέρω σωστά, δηλαδή προφέρω το ήτα σωστά και προφέρω και την οξυβαρία, γιατί έχω περισπωμένη δηλαδή οξυβαρία, και προφέρω και αυτό σωστά, το αποτέλεσμα είναι εκπληκτικό που βγαίνει στο λόγο. Λοιπόν, οξία βαρία, όπως κάναμε πριν, και εδώ πάλι οξία και η εγκλητική μαζί. Και επόστης. Και το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Εδώ η εγκλητική μου λέξη είναι δυσύλλαβη και εδώ ο τόνος ανεβαίνει στην προηγούμενη λέξη και μετατρέπεται σε οξία βέβαια. Αυτά σχετικά με τον τονισμό των εγκλητικών λέξεων που είναι πάρα πολύ σημαντικά γιατί έχουμε διαφοροποίηση όπως καταλάβαμε. Συνεχίζοντας να εξηγήσουμε ότι, με συγχωρείτε, η ανάγκη τονισμού των λέξεων είχε δημιουργηθεί
που πολύ παλιά, δηλαδή από τον 5ο αιώνα π.Χ., τότε δημιουργήθηκε η ανάγκη του τονισμού των λέξεων. Ο ίδιος ο Πλάτων, όπως προκύπτει και από τον Κρατήλο, εισάγει τους όρους οξύς, βαρύς τόνος, τάσης, αρμονία, προσοδεία. Αργότερα ο Αριστοτέλης στο έργο του «Περί ποιητικής», κατά αναλογία βέβαια με αυτά που είπε ο Πλάτωνας, κάνει λόγο για οξία και βαρία προσοδεία. Το θέμα του τονισμού, όπως καταλάβαμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και γιατί είναι πολύ σημαντικό? Γιατί η τόνη, ο τονισμός, είναι μία από τις περιπτώσεις και τις διαδικασίες που συμβάλλουν στη μουσικότητα του λόγου. Ο Διονύσος Αλικαρνασσεύς έχει επισημάνει, και το είχαμε πει σε αντίστοιχες εκπομπές, ότι ο στόχος του λόγου είναι το ειδήν και το καλόν. Είναι δηλαδή το ειδήν, το ευχάριστο, το γλυκίος προς την ακοή, αυτό που λέμε εφωνία, και το καλόν, το όμορφον. Μας ενδιαφέρει λοιπόν η αρμονία. Αυτός ο όρος που συνεχώς λέμε και ξαναλέμε και επαναλαμβάνουμε, γιατί είναι τόσο απαραίτητη η αρμονία. Η κόρη της Αφροδίτης και του Άρεως. Και θα πρέπει να επιδιώκεται λοιπόν παντού. Η αρχαία ελληνική γλώσσα είναι καλλιρήμων. Καλλιρήμων και ευεπής. Κάλος και η ρίζα ρή από το λέγο έχει λοιπόν ομορφιά στο λόγο και είναι ευεπής από το επίρρημα ευ και το έπος που είναι πάλι ο λόγος. Το επίρρημα «εφ» έχει μέσα την ομορφιά, αλλά έχει και την αγαθότητα, έχει την ευγένεια, έχει πάρα πολλές σημασίες. Συγγνώμη. Η τόνη λοιπόν, η τονικότητα, οξία, βαρία, οξυβαρία, συμβάλλουν πάρα πολύ στη διατήρηση της μελωδικότητας του λόγου. Υπάρχει μελωδία, υπάρχει ρυθμός. Η ελληνική γλώσσα είναι μουσική γλώσσα. Εμείς βέβαια την προφέρουμε με έναν τρόπο που όλο αυτό χάνεται σήμερα. Αλλά μπορούμε να το επαναφέρουμε. Και αυτό θα είναι πάρα πολύ καλό. Άρα, όταν τονίζω τις λέξεις, είδαμε πριν, κλείνω με ένα ουσιαστικό. Ο τόνος ανεβοκατεβαίνει. Τονίζεται αρχικά στην προπαραλίγουσα, μετά κατεβαίνει στην παραλίγουσα. Επίσης, όταν έχουμε μία πρόταση με λέξεις, άλλες οξύνονται, άλλες περισπώνται, άλλες τονίζονται στη λίγουσα και παίρνουν βαρία. Αυτό λοιπόν το ανεβοκατέβασμα της τονικότητας με τη βοήθεια των τόνων δημιουργεί κάτι σαν ενορχίστρωση, όπως είδαμε, και αυτό συμβάλλει στη μελωδία. Για ποιο λόγο? Γιατί η τόνη είναι μουσικά σημεία επί της ουσίας. Μουσικά σημεία τα οποία προστατεύουν τον λόγο από την παραφωνία. Ο ελληνικός λόγος έχει εφωνία, είναι καλλιρήμων, είναι ευεπής. Η τόνη λοιπόν είναι μουσικά σημεία, λειτουργούν ακριβώς όπως οι νότες. Και αν θεωρήσουμε ότι υπάρχει μουσικότητα σε όλο το σύμπαν και ότι εμείς είμαστε μέρος του σύμπαντος και ότι μπορούμε να λαμβάνουμε αυτή την αρμονία, τη μουσικότητα και να τη διαφυλάξουμε μέσω της ορθής προφοράς των λέξεων. Άρα, όταν βάζω τόνο, δεν τηρώ απλά έναν κανόνα, τονίζω μία λέξη σωστά. Συντελούνται και πολλά άλλα πράγματα, διαδικασίες, που φέρνουν κάλος και ομορφιά. Όλα αυτά λοιπόν λαμβάνοντας υπόψη μας, καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι να προσεγγίζουμε τα θέματα αυτά με μεγάλη σοβαρότητα
και με αγάπη και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί πραγματικά η γλώσσα μας είναι αξιολογότατη και μοναδική. Αυτά λοιπόν στη σημερινή εκπομπή, στο σημερινό μάθημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας χαιρετώ.